Θα κλείσουμε πηγαίνοντας στο Ισραήλ, όπου εκτός από την ολοκλήρωση της στρατιωτικής επιχείρησης στην Τζενίν της Δυτικής Όχθης, είχαμε μια πολύ σημαντική εξέλιξη χθες το βράδυ. Ο διευθυντής της αστυνομίας του Τελαβίβ ανακοίνωσε την παραίτησή του, καταγγέλλοντας πολιτικές παρεμβάσεις από τους ακροδεξιούς υπουργούς της κυβέρνησης Νετανιάου, οι οποίοι ζητούν σκληρότερη μεταχείριση των αντικυβερνητικών διαδηλωτών που μπλοκάρουν δρόμους και τα σχετικά στο Ισραήλ. Μάλιστα, αναφέρθηκε ονομαστικά στον Υπουργό Εθνικής Ασφαλείας, τον Ιταμάρ Μπενγκβίρ, ακροδεξιό υπουργό, ο οποίος μάλιστα έχει και ένα σκληρό παρελθόν, έχει κατηγορηθεί και για τρομοκρατία και για υποκίνηση μίσους γενικότερα στην Δυτική Όχθη. Η απόφαση της παραίτησης προκάλεσε την οργή των Ισραηλινών διαδηλωτών, ξεχύθηκαν στους δρόμους, μπλόκαραν την κεντρική αρτηρία που συνδέει το Τελαβίβ με άλλες πόλεις, υπήρξαν και διαδηλώσεις και έξω από την κατοικία του Μπέντζαμιν Νετανιάου στην Ιερουσαλήμ, συλλήψεις, επεισόδια, έφυπη αστυνομία και γενικά θα έλεγα εικόνες τις οποίες δεν έχουμε συνηθίσει για διαδηλώσεις εντός του Ισραήλ. Και είναι μία ακόμα αυτή η παραίτηση, μία ακόμα εκδήλωση των έντονων πολιτικών παρενεργειών που εξακολουθεί να φέρνει η αιμονή της Μπέντζαμιν Νετανιάου να προχωρήσει σε αυτή την αμφιλεγόμενη δικαστική μεταρρύθμιση, όπου βασικός στόχος είναι να περιορίσει τις εξουσίες των ανωτάτου δικαστηρίου και μάλιστα με ιδιωτελή, θα λέγαμε, στόχευση να καταφέρει να απαλλαγεί από τις κατηγορίες για διαφθορά που τον βαρύνουν. Και να δούμε πώς τις επόμενες ημέρες θα εξελιχθεί με φόντο και αυτές τις νεότερες πολιτικές εξελίξεις το κύμα αυτό αντιδράσεων και διαδηλώσεων κατά του Ισραηλινού Πρωθυπουργού. Μάλιστα.